όπως ξέρετε, οι εφημερίδες και τα πάντα γράφουν εδώ και καιρό πώς θα είναι αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε ενημερώσει και ενημερώνουν οι περιφερειακοί διευθυντές. Κάναμε συνάντηση με τους δημάρχους στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, με τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πούμε ότι πούμε πάντοτε ξανά, χρειάζεται. Και γιατί αντί να λέμε ότι είναι 1500 τα παιδάκια που θα πάνε στο σχολείο και στόχος είναι να πάνε όλα, γιατί δεν πάνε όλα, λέμε τελικά υπάρχουν περιοχές όπου οι γονείς, λόγω και της έλλειψης ενημέρωσης, αντιδρούν για το ότι τα παιδάκια αυτά θα πάνε σχολείο. Ναι, αυτό τώρα καταλαβαίνετε και ξεκινάμε να πούμε το απόλυτο υπεύθυνος για την εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας. Υπεύθυνο είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας, κανένας άλλος. Ούτε οι σύλλογοι, ούτε οι διάφορες ΜΚΟ, ούτε οργανώσεις, ούτε οι σύλλογοι των καθηγητών, ούτε οι σύλλογοι των γονέων, κανένας. Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ακολουθεί παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές μεθόδους που χρειάζεται για να προσδιορίσει το πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις δεσμεύσεις της χώρας μας που έχουμε με βάση τις διεθνείς συνθήκες, καθώς επίσης και τους νόμους οι οποίοι υπάρχουν. Άρα το ζήτημα ποιος θα εκπαιδευτεί πού είναι ένα ζήτημα που μόνο το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη. Και θα σας έλεγα ότι αν δεν γινόταν αυτό, θα γινόταν η ζούγκλα που βλέπουμε να γίνεται. Κύριε Παντή, η ενημέρωση που λέμε και οι γονείς λένε κάτι πάρα πολύ απλό. Λένε, ελάτε εδώ να μας καθησυχάσετε, να μας πείτε και να μας ενημερώσετε ότι από αύριο θα έρθουν άλλα 10, 20, 50 παιδάκια, δεν ξέρω εγώ πόσα, θα φοιτούν εδώ σε αυτό το σχολείο. Αυτό το κάνει ο διευθυντής του σχολείου. Ότι αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μη φοβάστε, μην ακούτε αυτά που γράφουν και που λέμε. Ότι τα παιδάκια αυτά είναι εμβολιασμένα και αν δεν ήταν ακόμα και εμβολιασμένο, δεν κινδυνεύει το δικό μου παιδί που έχει εμβολιαστεί. Αυτό το παιδάκι που δεν έχει εμβολιαστεί κινδυνεύει. Κοιτάξτε, και πάει λέγοντας. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Καταρχάς, το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε πολλές φορές ότι δεν θα γίνει μετακίνηση παιδιών που δεν είναι εμβολιασμένα. Άρα έχει λήξει το ζήτημα. Σας λέω επίσης ότι η ροή συμμετοχής στο πρόγραμμα που ξεκινάει σήμερα θα είναι εκείνη που θα ακολουθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει το Υπουργείο Υγείας. Άρα αυτό είναι ένα λυμένο ζήτημα, δεν μπαίνει καθόλου στη συζήτηση. Για πόσα παιδιά μιλάμε και σε πόσα σχολιά θα πάνε. Σήμερα. Ναι. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε από το κέντρο φιλοξενίας του Ελαιώνα και του Λαβρίου, του Δερβενίου και των Λαγκαδικίων και της Κόνιτσας και περίπου, μιλάμε για 16 σχολεία. Γιατί, σε όλη την επικράτεια, λέτε. Ναι, είναι, σήμερα ξεκινάμε πιλωτικά, όπως καταλαβαίνετε, την εφαρμογή και αυτό θα γίνεται σταδιακά. Κάθε Δευτέρα θα μπαίνουν στο πρόγραμμα και καινούργια κέντρα φιλοξενίας. 4 ώρες μαθήματος. Έχουμε διασφαλίσει τις όποιες αιτιάσεις να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουν ενημερωθεί οι διευθυντές των σχολείων, έχουν ενημερωθεί οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, έχουν ενημερωθεί οι περιφερειακοί διευθυντές, θέλω να πω όλος ο μηχανισμός του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί και με έγγραφο που έστειλα εγώ σήμερα το πρωί σαν Γενικός Γραμματέας όλοι οι δήμαρχοι και οι υπεύθυνοι παιδείας, οι αντιδήμαρχοι παιδείας με τα σχολεία αυτά. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση δηλαδή αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα πρέπει λίγο... Στις υπάρχουσες κτηριακές. Ναι, στις δομές αυτές οι οποίες θα λειτουργήσουν από το μεσημέρι ή αναζητούνται και άλλοι χώροι. Άλλοι χώροι θα βρεθούν καθώς θα εντάσσεται στο πρόγραμμα και άλλες περιοχές. Δηλαδή όταν θα μπουν και άλλα κέντρα φιλοξενίας θα βρίσκουμε πάντοτε και καινούριους χώρους. Θεωρούμε, και αυτό είναι να το πούμε, ότι αυτή την υποχρέωση της χώρας μας και αυτή την ανάγκη την οποία έχουμε να δώσουμε εκπαίδευση σε όποιον βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαπραγματευτούμε γενικώς. Τι θα διδάσκονται αυτά τα παιδιά, κύριε Παντή? Θα διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, θα διδάσκονται μία ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γερμανικά ή όποια άλλη ανάλογα με το χώρο που θέλουν τα παιδιά ή οι γονείς τη χώρα να πάνε μετέπειτα. Θα διδάσκονται μαθηματικά, υπολογιστές, να ξέρετε ότι έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Θα διδάσκονται, θα έχουν καλλιτεχνικά μαθήματα και μαθήματα φυσικής αγωγής. Θεωρούμε ότι με παιδαγωγικούς όρους θα κριθεί το πότε θα μπαίνουν τα παιδιά αυτά
και με ποια διαδικασία στο κεντρικό σύστημα. Μπορεί να κάνουν 6 μήνες, μπορεί να κάνουν 1 χρόνο. Αλλά αυτό θα κριθεί από τους παιδαγωγούς που παρακολουθούν το όλο εγχείρημα. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Παιδείας το έχει αφήσει ανεξέλεκτο. Το έχουμε σχεδιάσει. Και εδώ να πούμε και κάτι, 2 πράγματα. Το πρώτο, να δείξει η ελληνική κοινωνία εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με το Υπουργείο Άμυνας, έχει σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα και προχωράει. Διότι έχουμε τεράστια εμπειρία στη διαπολιτισμική Μάλιστα. εκπαίδευση. Και δεύτερον, να ζητήσουμε από τα μίντια, από τα μέσα και τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες να μπουν με διακριτικότητα στο θέμα, ενώ να μην δείχνουν φωτογραφίες από παιδιά, δεν πρέπει να μπουν μέσα στα σχολεία, να δείξουν με μια ευαισθησία το θέμα αυτό. Και να δείξει να... και η ελληνική κοινωνία την ανθρωπιά που έχει δείξει τόσο ναι. καιρό με τους... Αλλά χρειάζονται αυτή τη στιγμή, χρειάζεται όλοι μας, δήμοι, κοινότητες, υπουργείο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δείξουμε μια ευαισθησία και ψυχραιμία. Και ψυχραιμία mm-hmm. και όλα θα πάνε καλά. Κύριε Παντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Διάλειμμα.